Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να πάμε την Κρίσταλ σε ένα άλλο γιατρό. Να πάρουμε μια δεύτερη γνώμη για την αναπηρία της και να της κάνουν εξετάσεις. Για να δούμε αν όντως δεν υπάρχει πιθανότητα να περπατήσει ξανά. Η ιδέα σου είναι καταπληκτική. Τότε θα πάω να το πω τώρα αμέσως στην Κρίσταλ. Ναι, πήγαινε. Καλημέρα. Πώς κοιμήθηκες? Καλά, αγάπη μου. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που ήρθες να με δεις πριν πας στη δουλειά. Σου έχω πολύ καλά νέα. Η γιαγιά σου και εγώ αποφασίσαμε να σε πάμε σε έναν άλλο γιατρό. Για ποιο λόγο? Θα ήταν καλή μια δεύτερη γνώμη. Νομίζω ότι πρέπει να κάνεις κι άλλες εξετάσεις για να δεις αν θα μπορέσεις να περπατήσεις. Καλημέρα. Έμαθα ότι ο Ραούλ σε πήγε χθες στο σπίτι σου. Ή μήπως πήγατε κάπου αλλού οι δυο σας? Σκέψου ό,τι σου κάνει κέφι. Μην κάνεις τη χαζή, γιατί παρόλο που παριστάνεις ότι είσαι εδώ για να κερδίσεις την αγάπη και την εμπιστοσύνη της ξαδέλφης σου, η αλήθεια είναι πως θες να είσαι κοντά στον άντρα της για να της τον πάρεις. Παραδέξου το! Τι τρέχει? Έχασες τη φωνή σου? Σκεφτόμουν ότι έχεις δίκιο, αγάπη μου. Πρέπει να πάρω κι άλλη γνώμη, αλλά σε παρακαλώ, ψάξε να βρεις πολλούς γιατρούς, έτσι. Εγώ θα πάω σε όποιον μου διαλέξεις. Άκου, είμαι σίγουρος ότι θα γίνει το θαύμα και θα περπατήσεις. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Ραούλ. Αυτό που θέλω όσο τίποτα άλλο είναι να περπατήσω. Για σένα, για να με νιώθεις υπεύθυνος. Όμως, ομολογώ ότι με πιάνει τρόμος όταν σκέφτομαι πως αν γίνω καλά, εσύ θα με παρατήσεις. Μα μην το σκέφτεσαι αυτό τώρα. Να σκέφτεσαι μόνο να γίνεις καλά. Αν με εξετάσει άλλος γιατρός και όχι αυτός που εξαγόρασε ο Λεωνέλ, θα ανακαλύψει ότι δεν είμαι ανάπηρη. Παραδέξου ότι θέλεις να παντρευτείς το Ραούλ. Λοιπόν, έχεις το δηλητηριό σου ή όχι? Είσαι μεγάλη σίγανο παπαδιά. Παριστάνεις την καλή, το δύστυχο θύμα που έχασε τον πατέρα των παιδιών της, όταν το πραγματικό σου σχέδιο είναι να είσαι κοντά στο Ραούλ για να αφήσεις τη δύστυχη την παράλυτη χωρίς άντρα. Η Μπετάνια σε ενοχλούσε? Ναι, μου έλεγε κάτι ηλιθιότητες. Πιστεύει ότι χθες βγήκαμε μαζί για να είμαστε μόνοι μας κρυφά από την Κρίσταλ. Ναι, αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τι λέει η Μπετάνια. Το ξέρεις ότι είναι μια κουτσομπόλα. Γιατί έχεις πιάσει έτσι τα χέρια της Λουτσία? Να, ξέρετε, εμείς είμαστε... Πάψε εσύ! Εκείνον ρώτησα. Ακούστε, απλώς έλεγα στη Λουτσία ότι σκεφτόμουν να πάω την Κρίσταλ να την εξετάσει κι ένας άλλος γιατρός, ώστε να μπορέσει... Και γι' αυτό έπρεπε να της πιάσεις τα χέρια? Δεν θέλω να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Και σένα, Λουτσία, σε περιμένω στο γραφείο μου τώρα αμέσως. Βλέπεις, εσύ φταίς γι' αυτό. Σου το είπα ότι δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Δεν μπορείς να μου μιλάς. Μέχρι πότε θα ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση εγώ και η Λουτσία? Μπορώ? Κάθισε. Λουτσία, σε έφερα σε αυτό το σπίτι για να συμφιλειωθείς με την Κρίσταλ και για να μπορέσετε να αγαπηθείτε σαν ξαδέλφες. Όχι για να τις κλέψεις τον άντρα. Κοιτάξτε, σας ορκίζομαι ότι δεν έχω τέτοια πρόθεση. Εγώ απαρνήθηκα το Ραούλ, σας διαβεβαιώ. Μετά από τη σκηνή που είδα, επίτρεψέ μου να έχω τις αμφιβολίες μου. Ακόμα κι αν είσαι εγγονή μου, ακόμα κι αν σ' αγαπώ, στους κόλπους των κομπαρούμπια δεν επιτρέπεται η προδοσία. Ποτέ δεν θα σε συγχωρούσα αν φερώσουν ύπουλα στην Κρίσταλ. Η ζωή της εγγονής μου έχει καταστραφεί επειδή πρέπει να ζει καθυλωμένη σε μια αναπηρική καρέκλα. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι που θα προκαλούσε κι άλλο πόνο στην ξαδέρφη μου. Το ελπίζω. Γι' αυτό και σε παρακαλώ να αποφεύγεις το Ραούλ. Προσπάθησε να του μιλάς όσο το δυνατόν λιγότερο. Σας το υπόσχομαι. Με συγχωρείτε. Πήγαινε.
μπορώ να πιστέψω ότι ο Αλβάρο είναι ένας κοινός κλέφτης. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έκλεψε τα χρυσάφικά σου και τις εισπράξεις του Φυτώριου. Εγώ πάντα υποψιαζόμουν αυτό το νεαρό. Δεν μου φαίνονταν καλός άνθρωπος. Και σου το είπα πολλές φορές, Αλφρέδο. Έμοιαζε με Άγιο, με το όμορφο προσωπάκι του. Με το όμορφο προσωπάκι του. Όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα των τρονικότες. Όχι μόνο αποδείχθηκε κλέφτης, αλλά και με παράτησε μπροστά σε όλους τους καλεσμένους. Ροζίτα, άκουσε με. Ξέχασε τα χρυσαφικά και τα χρήματα. Αυτά είναι υλικά αγαθά και θα τα αποκτήσουμε ξανά. Το σημαντικό, Ροζίτα μου, είναι να μπορέσεις να ξεπεράσεις τον πόνο που νιώθεις επειδή αγάπησες λάθος άνθρωπο. Νιώθω τέτοια ταπείνωση. Με κορόιδεψε. Και δεν μου άξιζε κάτι τέτοιο, θεία. Εγώ τον ερωτεύτηκα. Με όλη μου. Με όλη μου την καρδιά. Έλα τώρα, Ροζίτα, σε παρακαλώ. Κοίτα, πρέπει να το ξεπεράσεις. Έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Πρέπει να τον κατακύλουμε στην αστυνομία. Πρέπει να τον βρουν και να τον φυλακίσουν. Εντάξει, εντάξει. Εγώ θα πάω να καταθέσω μήνυση. Σε παρακαλώ. Σόπα. Σόπα, έλα. Α, έλα, Λουίτς, παίρνα. Παίρνα. Κυρία, μπορούμε να μιλήσουμε. Ραούλ, αγάπη μου, το ξανασκέφτηκα αυτό που μου είπες, να πάμε να με δει κι άλλος γιατρός και να με υποβάλει σε εξετάσεις και... δεν ξέρω, νομίζω πως θα είναι μάταιο. Όχι, γιατί το λες αυτό? Γιατί ο γιατρός που με ανέλαβε μετά το ατύχημα μου είπε ότι δεν θα περπατούσε ποτέ ξανά. Όμως καλό είναι να πάρουμε και μια δεύτερη γνώμη. Κοίτα, ακόμα κι αν ο άλλος γιατρός πει ότι μπορώ να περπατήσω ξανά, αυτό δεν θα γίνει αμέσως και αυτό θα με απέλπιζε, αγάπη μου. Όχι. Για να περπατήσεις ξανά θα πρέπει να έχεις υπομονή. Σίγουρα θα πρέπει να κάνεις ασκήσεις, να υποβληθείς σε μια θεραπεία, να πας σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Και επίσης να αφήσεις να σε αναλάβουν οι ειδικοί. Όχι, 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 όχι. Κάτι μου λέει μέσα μου ότι δεν θα πατήσω ποτέ ξανά στα πόδια μου, αγάπη μου. Ήδη αναγκάστηκα μια φορά να ακούσω αυτό το φρικτό νέο και θα πέθαιναν μου το ξανά, λέγαν. Δεν μπορώ. Έλα, μην είσαι απεσιόδοξη. Πρέπει να έχεις πίστη στους γιατρούς και να ελπίζεις ότι ο Θεός θα κάνει το θαύμα του. Όχι. Δεν θέλω να κάνω όνειρα, Ραούλ. Δεν θέλω να ονειρεύομαι ότι θα περπατήσω ξανά και μετά να ανακαλύψω ότι αυτά τα όνειρα ήταν απατηλά, Ραούλ. Δεν πρέπει να έχεις τέτοια αρνητική στάση. Πρέπει να έχεις πίστη. Να πείσεις τον εαυτό σου ότι θα γίνεις καλά. Και αν γίνω, τι θα συμβεί, Ραούλ? Τι θα συμβεί? Θα με εγκαταλείψει, σωστά? Εγώ νιώθω υπεύθυνος για τη δυστυχία σου. Γι' αυτό θέλω να γίνεις καλά. Όχι για κάτι άλλο. Ορκίσου μου. Ορκίσου μου πως αν γίνω καλά, δεν θα μου ζητήσεις διαζύγιο. Ορκίσου μου, Ραούλ. Ορκίσου μου, αγάπη μου. Συγγνώμη. Δεν ήξερα ότι μιλούσατε. Ήρθα μόνο για να φέρω το χυμό στην Κρίσταλ. Λοιπόν, σας αφήνω να μιλήσετε. Ροζίτα, εγώ φαντάζομαι πόσο πρέπει να υποφέρεις που ανακάλυψες ότι ο Αλβάρο ήταν κλέφτης. Και γιατί σε παράτησε τη μέρα του γάμου σου μπροστά σε όλους. Είμαι συντετριμένη. Δεν θέλω να ζήσω πια. Όμως πρέπει να το ξεπεράσεις, Ροζίτα. Μερικές φορές η ζωή μας παιδεύει, μας βάζει σε δοκιμασίες. Εγώ δεν θα μπορέσω ποτέ να ξεπεράσω αυτή την κατάσταση, Λουίτζι. Μα, Ροζίτα, με είπες με το όνομά μου. Δεν με είπες όπως με λες συνήθως. Ροζίτα, να θυμάσαι πάντα ότι μετά από τη θύελλα έρχεται πάντα η μπουνάτσα.
Εσύ είσαι νέα, είσαι όμορφη. Και η ζωή είναι το ίδιο ωραία με σένα. Πρέπει να την αγαπάς. Πρέπει να τη ζεις πάντα, πάντα. Για να μπορέσεις να βρεις την ευτυχία σου. Και για να βρεις έναν άντρα. Έναν άντρα που θα σε αγαπάει πραγματικά. Αυτός ο τύπος, αυτό το κάθαρμα, δεν αξίζει ούτε ένα σου δάκρυ. Γι' αυτό κι εσύ, σταμάτα τώρα να κλαις. Και πάντα, πάντα να κοιτάζεις μπροστά. Εσύ αξίζεις πολλά. Εσύ είσαι τόσο όμορφη, τόσο όμορφη, Ροζίτα. Όπως αυτό το ρόδο. Πήγε στο χυμό πορτοκάλι στην κυρία Κρίσταλ. Ναι, αλλά πήγα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Η Κρίσταλ και ο Ραούλ μιλούσαν και τους διέκοψα. Και μάλλον αυτό δεν της άρεσε καθόλου. Καλά, γλυκιά μου, δεν είσαι και medium για να ξέρεις ότι μιλούσανε. Ο καημένος ο Ραούλ. Δεν ξέρω γιατί μιλούσαν βέβαια, αλλά είχε ένα πολύ θλιμμένο ύφος. Ήταν προφανές ότι ένιωθε ένοχος για κάτι. Υποφέρει γιατί ξέρει ότι εξαιτίας του η Κρίσταλ δεν μπορεί να περπατήσει, αγάπη μου. Αν μπορούσα να βοηθήσω την Κρίσταλ να περπατήσει και πάλι. Και θα ήθελα να βοηθήσω τον Ραούλ να μην νιώθει ένοχος. Και τους δύο. Θέλω να είναι και οι δύο καλά. Θα μου άρεσε, Μπαλμπίνα. Αχ, κορίτσι. Πού είναι η Λόλα και ο άντρας της? Στο δωμάτιό τους. Από τότε που πέθανε ο Χουάν, μένουν κλεισμένοι εκεί μέσα. Και η κυρία Λόλα είναι πολύ θλιμμένη. Πήραν από την αστυνομία και είπαν ότι δεν έχουν κανένα στοιχείο για το δολοφόνο του Χουάν. Μαριαλένα, τι? Μου φέρνεις ένα ποτήρι νερό, σε παρακαλώ, γιατί έχω διψάσει. Ναι. Βρήκες δουλειά? Πήγα να βρω, για να μην λες ότι είμαι τεμπέλης και δεν προσπαθώ καθόλου. Αλλά όπου κι αν πήγα, μου κλείσανε την πόρτα κατάμουτρα. Ε, βέβαια, αγάπη μου. Πώς να σου δώσουν δουλειά αφού είσαι τόσο ατιμέλητος? Μοιάζεις με ζητιάνο. Α, όχι. Κοίτα, Μαριαλένα, μην αρχίζεις την γκρίνια, σε παρακαλώ. Αγάπη μου, δεν είναι γκρίνια, είναι η αλήθεια. Ραφαέλ, αν θες να σου δώσουν δουλειά, πρέπει να είσαι ευπαρουσίαστος, αγάπη μου. Εγώ, επειδή δεν ήμουν σίγουρη ότι θα πήγαινες να βρεις δουλειά, σε άφησα να βγεις έξω έτσι. Ραφαέλ, δεν έχεις ξυριστεί εδώ και πολλές μέρες. Πάψε, Μαριαλένα, πάψε. Έχω κουραστεί απ' όλα. Έχω κουραστεί, Μαριαλένα, με αυτή τη μίζερη ζωή. Έχω κουραστεί να ζω φιλοξενούμενος στο διαμέρισμα της Λόλας και του άντρα της. Και ξέρεις κάτι, θέλω να εξαφανιστώ. Να εξαφανιστώ. Θέλω να πάω στο στρατό και να φύγω μακριά από εδώ. Όχι να φύγεις. Αγάπη μου, σε χρειάζομαι. Το μωρό μας θα γεννηθεί σε λίγο καιρό. Μαριαλένα, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι δεν έδωσα ποτέ τη συγκατάθεσή μου να μείνεις έγκυος. Ραφαέλ, δεν θα καυγαδίσω πάλι μαζί σου για το ίδιο θέμα. Έμεινα έγκυος κατά τύχη. Α, και ναι. Εγώ... Κατά τύχη? Όχι, Μαριαλένα, δεν ήταν κατά τύχη. Έμεινες έγκυος γιατί ήσουν απερίσκεπτη και δεν πρόσεχες. Και κοίτα τις συνέπειες. Δέστες. Δέστες, Μαριαλένα. Σου το είπα. Σου το είπα χίλιες φορές. Ότι αυτό το παιδί που περιμένεις είναι απολύτως δική σου ευθύνη. Μα πρίγκιπα... Αχ, αυτός ο άντρας είναι ένας κούκλος. Ακριβώς αυτός που μου σύστησε ο γιατρός. Σας έφερε ένα χειμώνα, δροσιστείτε. Ευχαριστώ. Η Κρίσταλ? Στο δωμάτιό της. Είναι με τον Ραούλ? Νομίζω. Παράξενο, δεν του αρέσει να μένει εκεί. Νομίζετε ότι ο Ραούλ θα εγκαταλείψει τελικά τη γυναίκα του? Δεν μπορεί να την εγκαταλείψει αυτή τη στιγμή. Είναι δεμένος όσο ποτέ μαζί της. Δεν καταλαβαίνω, γιατί έτσι όμορφη και φινετσάτη που είναι, θέλει αυτό τον αποτυχημένο κυπουρό. Ο Ραούλ είναι ένας μπατήρης. Ένας τύπος χωρίς φινέτσα, που μέχρι πριν λίγο δούλευε σε φυτώριο. Ένα τίποτα που λάμπει επειδή παντρεύτηκε την κυρία μου. Από τη στιγμή που η Κρίσταλ είδε τον Ραούλ, τον έβαλε στο μάτι και επέμενε να τον παντρευτεί. Όμως ο Ραούλ είναι ερωτευμένος μόνο με τη Λουτσία. Θα πρέπει να πνίξει αυτή την αγάπη και να ζήσει δυστυχισμένος μαζί με την Κρίσταλ. Η φιλοδοξία του ευθύνεται. Με συγχωρείς. Φυσικά.
Μου αρέσει όταν δεν πηγαίνεις στη δουλειά και κάθεσαι εδώ μαζί μου να μου κάνεις παρέα, να με φροντίζεις. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορώ να το κάνω κάθε μέρα. Έχω υποχρεώσεις στο κοσμηματοπολείο, το ξέρεις. Πιάσε τα χέρια μου, Ραούλ. Μ' αρέσει να σε νιώθω έτσι, ζεστό, κοντά μου. Αχ, νιώθω τόσο ασφαλής, αγάπη μου. Σ' αγαπώ. Πάει πολύς καιρός που δεν με έχεις φιλήσει. Ξέρεις κάτι, δεν πρέπει να περνάς όλη τη μέρα κλεισμένη εδώ μέσα. Πρέπει να κατεβαίνεις στον κήπο, να κάνεις ηλιοθεραπεία. Μπορείς να φορέσεις το μαγιό σου και να μαυρίσεις λιγάκι. Όχι, δεν θέλω να κάνω ηλιοθεραπεία και να βγω από το δωμάτιο. Θέλω μόνο να είμαι εδώ έτσι, να σ' αγκαλιάζω, να σ' αγκαλιάζω σφιχτά. Εντάξει, πρέπει να διαβάσω την εφημερίδα. Να μελετήσω τις οικονομικές στήλες. Ραούλ! Ραούλ! Τι κάνεις εδώ μόνος σου? Ένιωσα την ανάγκη να πιω ένα ποτό. Εγώ νόμιζα πως θα ήσουν με την εγγονή μου. Μέχρι πριν από λίγα λεπτά μαζί της ήμουνα. Α, μου αρέσει που τη φροντίζεις. Σου δίνω άδεια να μην πας στη δουλειά και να μείνεις εδώ να την φροντίζεις. Όχι, δεν μπορώ να αφήσω τις υποχρεώσεις μου, έτσι. Σου δίνω την άδεια. Όμως εγώ θέλω να εκτελώ τα καθήκοντά μου. Η φροντίδα της Κρίσταλ είναι και αυτή καθήκον σου. Μάλιστα, θα έπρεπε να είναι το μόνο σου καθήκον. Μην ξεχνάς ότι από δικό σου... Μέχρι πότε θα μου πετάτε κατάμουτρα ότι είμαι υπεύθυνος για την αναπηρία της Κρίσταλ, ε? Αυτό το ξέρω. Δεν χρειάζεται να μου το τρίβετε στη μούρη όλη την ώρα. Μη μου υψώνεις τη φωνή. Την υψώνω γιατί βαρέθηκα πια τις δολοπλοκίες σας. Δεν είναι δολοπλοκίες. Πολύ απλά είναι... Ραούλ! Όχι! Αλίτη. Ραούλ! Ραούλ! Τσακωνώσουν με την κυρία Ενρικέτα στο γραφείο. Με έχει κουράσει πια αυτή η κυρία. Πού είναι η Λούτσια? Έφυγε ήδη, επειδή ένα από τα δίδυμα ήταν άρρωστο. Εκείνη ήθελε να δει πώς ήταν. Έχει φύγει ώρα? Όχι, πριν από λίγο. Δεν θα πρέπει να έχει φτάσει ακόμα στη στάση. Ραούλ! Ραούλ! Αχ! Ω Θεέ μου! Γεια σου, Λουτσία. Γεια σου, Κλαούντιο. Τι κάνεις εδώ? Περιμένω εδώ και ώρα να βγεις από το σπίτι και... Κοίτα τύχη, βγήκες. Ναι, πάω στο σπίτι. Ωραία, θα σε πάω εγώ. Αλλά πρώτα θα φάμε παγωτό. Αχ, Κλαούντιο, δεν γίνεται. Θέλω να γυρίσω νωρίς στο σπίτι γιατί ο Αλεχανδρίτο είχε πυρετό. Μην ανησυχείς για τον μικρό. Πριν έρθω εδώ είχα πάει στο σπίτι σου να δω τη μητέρα σου και τον εξέτασα και σε διαβεβαιώ ότι είναι μια χαρά. Άρα δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Σε ευχαριστώ που ανησύχησες γι' αυτόν. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς. Λοιπόν, πάμε για παγωτό. Οκ, okay, με έπεισες. Πάμε. Σπινείς. Δεν θα πήγαινε να δει το μωρό? Έφυγε για να πάει βόλτα με αυτόν τον ηλίθιο τον Κλαούντιο? Πέρασε. Ήρθα μόλις μου τηλεφώνησες. Δεν ξέρω, νόμιζα ότι με χρειαζόσουν, ότι ήθελες να σε πάω κάπου με το αυτοκίνητο. Όχι. Όχι. Σε πήρα γιατί ήθελα πάρα πολύ να σε δω. Μου αρέσει η συντροφιά σου. Και εμένα μου αρέσει να είμαι μαζί σου. Και θέλω να σου πω ότι σε συμπαθώ πολύ και ότι μου φαίνεσαι πολύ συμπαθητική και έξυπνη γυναίκα. Και κυρίως,
πολύ ξεχωριστή. Βλέπεις, γι' αυτό μου αρέσεις τόσο. Γιατί είσαι πολύ ευγενικός. Ξέρεις, Ρούμπι, σου ομολογώ πως με σένα, στην αγκαλιά μου, θα μπορούσα να ξεχάσω τη γυναίκα για την οποία πόνεσα τόσο. Αυτό είναι που θέλω κι εγώ. Να ξεχάσεις αυτή την άλλη και να ερωτευθείς σε μένα. Και ξέρεις γιατί? Γιατί έχω αρχίσει να σε ερωτεύομαι. Τι γεύση θέλεις? Βανίλια. Η επιθυμία σου διαταγή. Δεσποινής, μας φέρνετε ένα παγωτό βανίλια και ένα φράουλα. Ευχαρίστω. Με ποιον μένεις? Κοίτα, εγώ μοιράζομαι ένα διαμέρισμα με ένα φίλο μου. Δεν έχεις οικογένεια? Φυσικά έχω. Έχω τη μανούλα μου. Mm-hmm. Χείρεψε πριν πολλά χρόνια στην Κούβα. Ήρθαμε πριν από πολύ καιρό εδώ, όταν ήμουν μικρός. Αλλά εδώ στο Μαϊάμι δεν έχω οικογένεια. Θα ήθελα να γνωρίσω τη μαμά σου. Ευχαρίστως. Θα τη γνωρίσεις κάποια μέρα. Σου το υπόσχομαι. Mm-hmm. Όμως τώρα πες μου για σένα, για την οικογένειά σου, για τη ζωή σου. Όπως ξέρεις, μένω με τη θεία μου τη Σιμώνα. Δουλεύω για ένα πολύ ξεχωριστό πρακτορείο μοντέλων. Έχω κάνει διαφημίσεις και επίσης δουλεύω για έναν πολύ μεγάλο οίκο που κάνει επιδείξεις στην Ευρώπη. Και αλήθεια, ποτέ, μα ποτέ, δεν έχεις ερωτευτεί? Όχι. Δεν έχει μπει άλλο στην καρδιά μου. Μάλιστα, δεν έχω καν φίλο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μια τόσο όμορφη γυναίκα όπως εσύ δεν είχε ποτέ κανέναν θαυμαστή. Κοίτα, θαυμαστές φυσικά και είχα. Αλλά ξέρεις, δεν ήθελα να δοθώ στον οποιοδήποτε. Πάντα ονειρευόμουν να γνωρίσω κάποιον ξεχωριστό. Όπως είσαι εσύ. Εγώ? Ναι. Εγώ ξεχωριστός? Τι το ξεχωριστό έχει ένας ταξιτζής, ένας απλός ταξιτζής? Αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό. Από τότε που σε γνώρισα, έχω χάσει τον ύπνο μου. Μου αρέσεις πάρα πολύ. Η καρδιά μου μου λέει ότι κάτι μπορεί να γίνει με μας. Και σήμερα ευχαριστώ τη ζωή που σε έβαλε στον δρόμο μου. Ρουμπί, τώρα που άρχισε να γίνεται κάτι με μας, θα ήθελα να σου ζητήσω κάτι. Ό,τι θέλεις. Σε παρακαλώ, μη μου πεις ποτέ ψέματα. Όχι, αγάπη μου, μα φυσικά και όχι. Αν υπάρχει κάτι σε αυτή τη ζωή που απεχθάνομαι, είναι να μου λένε ψέματα. Δεν αντέχω τις υποκριτές. Δεν θα σου πω ποτέ. Στορκίζομαι. Αν τολμούσα να κλέψω αυτά τα έγγραφα που είναι εκεί μέσα φυλαγμένα για να δικαιωθεί ο κύριος Αλεχάνδρο. Αν τολμούσα για να γίνει η Λουτσία η ιδιοκτήτρια όλων αυτών, όπως είναι το δίκαιο. Αχ, είναι κλειδωμένο και δεν ξέρω το συνδυασμό. Και να το ήθελα, δεν μπορώ να βοηθήσω. Αχ, όμως τουλάχιστον προσπάθησα. Τι κάνεις, Μπαλβίνα? Μήπως προσπαθείς να ανοίξεις το χρηματοκιβώτιο? Σ' αρέσει? Είναι υπέροχο, δοκίμασε. Δοκίμασε το δικό μου. Ωραίο, ε. Μ' αρέσει να σε βλέπω να γελάς. Γελάς τόσο ωραία που θα έπρεπε να γελάς κάθε μέρα. Τελευταία δεν είχα και πολλούς λόγους για να γελάω. Γιατί το λες αυτό? Η γη σου είναι αρκετός λόγος για να γελάς κάθε μέρα. Έχεις δίκιο. Η γη μου είναι ό,τι πιο σημαντικό έχω στη ζωή μου. Ενώ εκτός από τη μαμά μου.
Όμως στεναχωριέμαι πολύ που θα πρέπει να μεγαλώσουν χωρίς πατέρα. Α, εσύ το θέλησες. Αν με παντρευόσουν, εγώ δεν θα ήμουν μόνο ένας καλός πατέρας για τα παιδιά σου, αλλά επίσης θα σου έδινα χίλιους λόγους για να γελάς κάθε μέρα. Σε ευχαριστώ που είσαι τόσο καλός μαζί μου, Κλαούντιο. Είναι χαρά για μένα. Πάμε, Κλαούντιο. Να φύγουμε. Μα δεν φάγαμε καν τα παγωτά μας, Λουτσία. Σε παρακαλώ, πήγαινε με σπίτι. Εντάξει. Συγγνώμη αν έκανα κάτι που σε ενόχλησε. Σε ρώτησα αν προσπαθούσες να ανοίξεις το χρηματοκιβώτιο. Ασφαλώς όχι. Και αφού δεν ήθελες να το ανοίξεις, γιατί άνοιξες το κάδρο? Για να βγάλω τη σκόνη, όπως το κάνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πολύ αμφιβάλλω. Εσένα δεν πρέπει να σε εμπιστεύονται, γιατί αντί να είσαι με το μέρος της κυρίας Κρίσταλ, είσαι με το μέρος της Λουτσία. Δεν είμαι με το μέρος κανενός. Η Λουτσία είναι μια καλή κοπέλα που υποφέρει πολύ. Και αρκετοί άνθρωποι είναι εναντίον της. Και εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς. Η Λουτσία είναι μεγάλη σιγανοπαπαδιά. Μα καλά, για πες μου, γιατί τη μισείς τόσο πολύ? Τι κακό σου έχει κάνει? Στη γειτονιά πάντα περνιόταν για σπουδαία. Ποτέ δεν τη χώνεψα. Μακάρι, κυρία Κρίσταλ, να τη διώξει από αυτό το σπίτι πριν η Λουτσία της κλέψει τον άντρα της. Είσαι υπερβολικά κακιά και με κακές προθέσεις. Πάψε να δείχνεις τόσο ανοιχτά ότι είσαι εχθρός της Λουτσία. Γιατί μπορεί να φτάσει η μέρα που εκείνη θα σε πετάξει και εσένα και όλους από αυτό το σπίτι. Η Λουτσία να μας πετάξει όλους από το σπίτι. Χα, ούτε ιδιοκτήτρια να ήταν. Ποιος ξέρει, Μπετάνια. Η ζωή έχει πολλά γυρίσματα. Ποιος ξέρει. Η Μπαλμπίνα είναι μια ξεμοραμένη. Το μόνο που έχει στην ιδιοκτησία της η Λουτσία είναι οι ψήρες που έχει στο κεφάλι της. Ροζίτα. Έκανα την καταγγελία στην αστυνομία. Μην ανησυχείς και σύντομα θα συλλάβουν αυτόν τον ανέστητο και θα πληρώσει για όλες τις ατιμίες του. Έτσι? Αν συλλάβουν ή όχι τον Αλβάρο, ειλικρινά δεν με νοιάζει. Αυτό που με πονάει είναι η κοροϊδία. Το ότι με παράτησε μπροστά σε όλους. Προσπάθησε να το ξεπεράσεις. Ίσως να είναι μια τιμωρία που μου έστειλε ο Θεός. Τιμωρία? Γιατί τιμωρία? Για όλο το κακό που έκανα στη Λουτσία. Πάντα ήμουνα εχθρός της, χωρίς να μου έχει κάνει τίποτα. Μέχρι που ίδρυσα, έγινα το γελίο κλαμπ εναντίον της. Ναι. Και χάρηκα όταν ο Ραούλ την παράτησε με δύο παιδιά στην αγκαλιά για να παντρευτεί μία άλλη. Σίγουρα γι' αυτό ο Θεός με τιμώρησε έτσι. Όχι, όχι, όχι. Μη σκέφτεσαι έτσι. Ασφαλώς και δεν είναι καλό που χάρηκες με τη δυστυχία της Λουτσία, αλλά μη σκέφτεσαι ότι ήταν μια τιμωρία. Όχι. Δεν ήταν τιμωρία από το Θεό. Ερωτεύτηκες λάθος ώρα τον λάθος άνθρωπο. Έναν άνθρωπο χωρίς ενδιασμούς που βρέθηκε στο δρόμο σου. Αυτό είναι. Έλα τώρα, μην κλαις άλλο. Έλα, Ροζίτα, σε παρακαλώ. Σοπ. Πριγκίπισσά μου. Να σας συνοδεύσω? Όχι, σε ευχαριστώ. Μην ενοχλείσαι. Δεν είναι ενόχληση, κάθε άλλο. Ξέρεις ότι μ' αρέσει να είμαι μαζί σου. Όχι, καλύτερα να τα πούμε αύριο, ε. Είσαι σίγουρη? Ναι. Καλά. Γεια σου. Γεια σου.
Λουτσία! Λουτσία, γιατί φιλήθηκες μαζί του? Τι, μας παρακολουθούσες? Απάντησέ μου! Γιατί τον άφησες? Μα πώς τολμάς να μου μιλάς έτσι, ε! Ξέχασες ότι είμαι ελεύθερη και μπορώ να φιλιέμαι με όποιον μου αρέσει. Είσαι η μάνα των παιδιών μου και δεν θέλω να φιλιέσαι με τον καθένα. Ο Κλαούντιο δεν είναι ο καθένας. Είναι καλό παιδί και μάλιστα καλύτερος από σένα. Μου ζήτησε να τον παντρευτώ. Καλύτερος από μένα. Καλύτερος! Ναι, καλύτερος. Αυτός θέλει όντως να με παντρευτεί. Δεν θα παντρευτείς με τον Κλαούντιο. Δεν θα το επιτρέψω. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μου πεις ποιον θα παντρευτώ. Με συγχωρείς. Όχι, όχι, μη φεύγεις. Δεν βλέπεις ότι πεθαίνω από έρωτα για σένα και ότι πεθαίνω και από ζήλια. Και εσύ κατάλαβες ότι κι εγώ πέθανα όταν έμαθα ότι παντρεύτηκες με την Κρίσταλ. Όχι. Ραούλ, ειλικρινά δεν έχεις αντιληφθεί ότι μου είναι δύσκολο να έρχομαι στο σπίτι της Ενρικέτας και να ξέρω ότι... ότι κοιμάσαι στο ίδιο δωμάτιο με εκείνη. Όχι, όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν κοιμάμαι με την Κρίσταλ. Λουτσία, για άλλη μια φορά σου ζητώ συγγνώμη που παντρεύτηκα την Κρίσταλ. Στο έχω ζητήσει 1000 φορές. Δεν ξέρεις πόσο έχω μετανιώσει. Πρέπει να είσαι σίγουρη για την αγάπη μου. Αυτή είναι η πιο μεγάλη αλήθεια της ζωής μου. Σ' αγαπώ, Λουτσία. Σ' αγαπώ όπως δεν θα αγαπήσω ποτέ καμία. Δηλαδή είδες το Ραούλ να φεύγει. Ακριβώς. Ξαναβγήκε χωρίς να μου το πει. Α, όχι. Αυτή τη φορά θα μου δώσει μια εξήγηση. Κουνιάδα, σκέψου. Χρησιμοποίησε το μυαλό σου. Αν του ζητήσεις εξηγήσεις, θα καταλάβει ότι τον παρακολουθούμε. Μάθε αν έχει φύγει και η Λουτσία. Το έκανα. Και? Έχει φύγει. Δεν είναι εδώ. Η Μπαλμπίνα μου είπε ότι έφυγε πιο νωρίς, γιατί χθες ένα από τα δίδυμα ήταν άρρωστο. Ο Ραούλ την πήγε και πάλι στο σπίτι της. Όλα είναι πιθανά. Αυτοί οι δύο υποκριτές, ο άντρας σου και η ξαδερφούλα σου, είναι ικανοί για τα πάντα. Να μην τολμήσουν να με κοροϊδέψουν, να μην τολμήσουν! Πάψε πια να βασανίζεσαι και δώσε μία λύση οριστική σε αυτό το πρόβλημα. Σκότωσε τη Λουτσία. Σκότωσε την. Σ' αγαπώ, Λουτσία. Άργησες να καταλάβεις ότι μ' αγαπάς, δεν νομίζεις? Πάντα το ήξερα ότι σ' αγαπούσα. Τότε γιατί παντρεύτηκες την Κρίσταλ και με εγκατέλειψες όταν ήμουν έγκυος? Εμπρός, εξήγησέ το μου. Αυτό ήταν λάθος, μεγάλο λάθος. Αλλά δεν την αγαπάω. Άκου, αν εσύ παντρεύτηκες την Κρίσταλ, μπορώ και εγώ να παντρευτώ τον Κλαούντιο. Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν θα είσαι ευτυχισμένη μαζί του. Μπορεί και να τον αγαπήσω. Είναι καλός, τρυφερός και ξέρω ότι δεν θα με προδώσει όπως εσύ. Σε αυτό έχεις δίκιο. Και το μετάνιωσα. Κοίτα, Ραούλ. Καλύτερα να φύγεις. Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε. Πρέπει να γυρίσεις τη σύζυγό σου. Σίγουρα θα σε ψάχνει σε όλο το σπίτι. Μπορώ να ανέβω να δω τα παιδιά μου? Όχι. Άλλη μέρα. Τότε, τουλάχιστον, βεβαίωσέ με ότι δεν θα σκεφτείς ξανά να παντρευτείς τον Κλαούντιο. Πες μου ότι αυτό το έκανες για να με κάνεις να υποφέρω. Υποσχέσου μου ότι δεν θα τον παντρευτείς. Σε παρακαλώ, υποσχέσου το. Όχι. Δεν μπορώ να σκοτώσω τη Λουτσία, γιατί όλοι γνωρίζουν πως εγώ είμαι η μεγάλη της εχθρός. Η αστυνομία θα με υποψιαζόταν αμέσως. Κοίτα, υπάρχει τρόπος να σκοτώσεις χωρίς να κινήσεις υποψίες. Και αυτό το ξέρεις καλά. Όπως ο θάνατος της Γκρετσιέλα που θεωρήθηκε ατύχημα. Είναι πολύ νωρίς για ένα νέο έγκλημα. Προτιμώ να περιμένω. Εξάλλου, υπάρχει κι άλλος τρόπος για να καταστρέψουμε τη ζωή της παρακατιανής. Ακούω, ακούω. Από ό,τι βλέπω κάτι έχει σκεφτεί, ε? Ναι. Εσύ θα μπορούσες να καταστρέψεις αυτή την καταραμένη. Να τη σημαδέψεις για πάντα. Εγώ? Πώς? Κάνοντάς τη δική σου με τη βία. Εσύ μπορείς να βιάσεις τη Λουτσία. Μου αρέσει η ιδέα σου. Κοίτα, μη θυμώσεις με αυτό που θα σου πω, αλλά η αλήθεια είναι πως η Λουτσία είναι πολύ όμορφη. Σε κάθε άντρα θα άρεσε. Τέλεια. Τότε ας ανεξέλεγκτα τα ζώδια ενστικτά σου. Κάνε τη δική σου τη Λουτσία. Κάνε της κακό. Σημάδαψέ την για πάντα. Σε εικετεύω, σε εικετεύω. Μην παντρευτείς τον Κλαούντιο. Κοίτα, Ραούλ. Δεν μπορώ να κάτσω άλλο να σου μιλάω. Πρέπει να ανέβω να δω τη μαμά μου και τα μωρά μου. Καλά. Εντάξει, αφού δεν με αφήνεις να ανέβω,
Δώσε ένα φιλί στα μωρά μου από μένα. Είναι που πρέπει να κάνεις. Να καταστρέψεις τη ζωή της Λουτσία. Να τη σημαδέψεις για πάντα. Θα είναι πολύ ευχάριστο. Και πότε λες να το κάνεις? Α, κουνιαδούλα, όλα στην ώρα τους. Όλα στην ώρα τους. Μην αργήσεις πολύ. Μαμά! Μη φωνάζεις γιατί θα ξυπνήσεις τα μωρά. Θέλω να τους δώσω ένα φυλάκι. Αργότερα, αγάπη μου, αργότερα. Έλα. Έχω να σου πω πάρα πολλά πράγματα. Τι έγινε? Έγινε κάτι κακό? Όχι, δεν είναι κακό. Η κυρία Ενρικέτα έπιασε το Ραούλ και εμένα να κρατιόμαστε από τα χέρια στην κουζίνα. Αγάπη μου, γιατί κάνατε κάτι τέτοιο? Και τι είπε η γιαγιά σου? Απέτησε και από τους δυο μας να μην ξανασυμβεί. Και μετά ιδιαιτέρως μου ζήτησε να μην πλησιάζω το Ραούλ. Αχ, και πόσες φορές δεν σου είπα κι εγώ το ίδιο. Και αυτό ήταν το μόνο που έγινε? Όχι. Όταν έφυγα από την έπαυλη, ο Κλαούντιο με περίμενε. Και με κάλεσε να φάμε ένα παγωτό και με φίλησε στο στόμα. Επιτέλους και ένα καλό νέο. Μαμά! Μα γλυκιά μου, εμένα μου αρέσει ο γιατρός Κλαούντιο για σένα. Και τι άλλο, πες μου. Και μετά με φέρε εδώ. Και όταν βγήκα από το αμάξι του, εμφανίστηκε ο Ραούλ και μου ζήτησε το λόγο. Και πώς το έμαθε? Μας παρακολούθησε. Τσακωθήκαμε κάτω στο δρόμο και μετά μου ζήτησε συγγνώμη. Μανούλα, δεν θέλει να παντρευτώ κανέναν. Αχ, μαμά, δεν ξέρω πια τι να κάνω με τη ζωή μου. Αγάπη μου, πρέπει να ξεχάσεις το Ραούλ οριστικά και αμετάκλητα. Αγάπη μου, αν αυτός δεν είχε παντρευτεί, θα σου έλεγα να παλέψεις, να παλέψεις γι' αυτόν. Όμως έχει παντρευτεί και αυτό δεν αλλάζει. Μαμά, το ξέρω. Αγάπησε τον Κλαούντιο. Αυτός αγαπάει, σ' αγαπάει αληθινά. Νομίζεις ότι πρέπει να τον παντρευτώ? Αγάπη μου, αυτό μόνο εσύ θα τα αποφασίσεις. Σκέψου τα προτερήματά του, το χαρακτήρα του, το πόσο πρόθυμος ήταν πάντα να αγαπήσει τα παιδιά σου και βγάλε τα δικά σου συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Θα έφευγα. Κουράστηκα να χτυπάω το κουδούνι. Πήγα για παγωτό με τη Λουτσία. Α, μάλιστα. Πώς θα πας μαζί της? Προχώρησες καθόλου? Αδερφέ, νομίζω ότι προχώρησα πολύ. Τη φίλησα 2 φορές. Έλα τώρα. Λοιπόν, τα πας πολύ καλά. Καρμέλο, νιώθω ότι η Λουτσία στο τέλος θα ξεχάσει το Ραούλ. Και θα αγαπήσει εμένα. Αν αυτή η κοπέλα είναι η ευτυχία σου, τότε αδερφέ μου, εύχομαι ολόψυχα να σε αγαπήσει. Θα μ' αγαπήσει. Θα μ' αγαπήσει. Κοίτα, παλιά νόμιζα ότι δεν θα συνέβαινε τίποτα. Αλλά τώρα άλλαξα γνώμη. Η Λουτσία έχει υποφέρει πολύ. Της χρειάζεται στοργή, προστασία, ασφάλεια. Και αυτά μπορώ να της τα δώσω εγώ. Πιστεύεις τα αλήθεια ότι η Λουτσία θα ξεχάσει τον Ραούλ παρόλο που έχει 2 παιδιά μαζί του? Αν προσπαθήσει, ναι. Αυτός ο άντρας την έχει πληγώσει. Δεν ήξερα πως τη Ροζίτα την παράτησε ο γαμπρός τη μέρα του γάμου της. Ναι, ο Αλβάρο αποδείχθηκε ότι ήταν ένα κάθαρμα. Ένας απατεώνας, ένας κλέφτης. Κλέφτης, γιατί έκλεψε κάτι? Όχι κάτι, τα πάντα. Όλα τα πράγματα της Ετελβίνα και επίσης τις εισπράξεις. Μα για ποιο πράγμα μιλάς? Έκλεψε τα ρούχα και τα εσώρουχα της? Όχι, όχι, όχι. Μόνο τα τιμαλφή, τα χρυσαφικά της, τα σκουλαρίκια, τα πάντα. Ετελβίνα. Όλα. Μα εκείνη είχε πολύ ακριβά κοσμήματα. Ναι, ναι, τα έκλεψε όλα. Και πώς είναι η Ροζίτα? Α, η Ροζίτα είναι χάλια, είναι συντετριμένη, είναι απαρηγόρητη. Μάλιστα εχθές έκλαψε τόσο πολύ που με τα δάκρυά της θα μπορούσε να ποτίσει όλα τα φυτά του φυτωρίου. Και η Ετελβίνα είναι χάλια, είναι πολύ στενοχωρημένη. Είναι χάλια και πολύ θλιμμένη που κορόιδεψαν την ανιψιά της. Ναι, δεν ήταν και μικρό πράγμα. Λυπάμαι πολύ για αυτήν. Παρόλο που η Ετελβίνα και η Ροζίτα επέμεναν να με διώξουν από το φυτώριο, εγώ λυπάμαι για ό,τι του συνέβη. Τέλος πάντων. Και εσύ,
Πώς είσαι, πώς πάνε τα πράγματα? Άσχημα, όπως πάντα. Είναι πολύ δύσκολο να βλέπω κάθε μέρα τη Λουτσία στην έπαυλη. Και χτες η κυρία Ενρικέτα μας έπιασε στην κουζίνα να κρατιόμαστε από το χέρι. Σαν τα Μαντόνα. Όχι, όχι, φαντάζομαι τη φασαρία θα έπρεπε να έκανε αυτή η γυναίκα, έτσι? Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Ναι, το φαντάζομαι, Ραουλίτο. Και κάθε μέρα που περνάει, αγαπώ πιο πολύ τη Λουτσία. Όμως τώρα η Λουτσία σκέφτεται μόνο να παντρευτεί τον Κλαούντιο. Μαμα μία! Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Ναι, η ίδια η Λουτσία μου το είπε. Εγώ την ακολούθησα όταν πήγε και απαγωτό με εκείνο το γιατροδάκο και τον είδα να τη φυλάει. Έπρεπε να συγκρατηθώ για να μην του ορμήσω και του σπάσω τα μούτρα. Όχι, κοίτα Ραούλ, ειλικρινά πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση... Όχι, 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 κάτσε, δεν τελείωσα. Όταν τη ζήτησα εξηγήσεις, μου είπε ότι σκέφτεται να το παντρευτεί. Συγγνώμη Ραούλ που σου το λέω, αλλά... Εσύ δεν έχεις κανένα δικαίωμα να ζητάς εξηγήσεις από τη Λουτσία. Η Λουτσία είναι ελεύθερη. Και είναι γιατί εσύ ο ίδιος την άφησες για να παντρευτείς μιαν άλλη. Ναι, ναι, το ξέρω. Αλλά τι θέλεις, δεν μπορώ να μη ζηλεύω. Α, Ραουλίτο. Τόσο πολύ αγαπάς τη Λουτσία. Ναι. Με όλη μου την καρδιά. Και όχι μόνο την αγαπώ. Η Λουτσία έχει τόση υπομονή, τόση όρεξη να παλέψει και να υπερπηδήσει τα εμπόδια, που φαντάσου ότι κάθε μέρα πάει στην έπαυλη για να κερδίσει τη φιλία της Κρίσταλ. Αλλά, Ραούλ, αυτό πια παραπάει. Η Λουτσία είναι απίστευτη. Και τι γίνεται, για πες, πώς της φέρεται η Κρίσταλ? Της φωνάζει, την προσβάλλει. Και η Λουτσία επιστρέφει και επιστρέφει κάθε μέρα. Δεν την πτωούν οι προσβολές. Η Λουτσία είναι τόσο ευγενική ψυχή. Σε παρακαλώ πολύ να προσέχεις τα δίδυμα, Λόλα. Πήγαινε στον οφθαλμίατρο και μην ανησυχείς. Θα τα προσέχω εγώ. Εντάξει. Ελάτε, πάμε, γιατί θα χάσουμε το ραντεβού με τον γιατρό. Αχ, μακάρι να γίνει το θαύμα που περιμένεις και να ξαναβρεις το φως σου, φιλενάδα. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή. Πάμε. Πάμε. Με την ησυχία σας. Γεια σου. Γεια σου, γλυκιά μου. Ελάτε. Σε ευχαριστώ. Ραούλ, μετά από όλα αυτά, για πες μου, τι θα κάνεις σε περίπτωση που η Λουτσία παντρευτεί τον Ντοτόρε? Εγώ... Νομίζω, Λουίτσι, ότι θα πέθαινα από τον πόνο και την απελπισία. Καλημέρα, Λουτσία. Ο Λιονέλ πρέπει να καταστρέψει τη ζωή της παρακατιαμίστης Λουτσία. Εμπρός. Είστε η κυρία Κρίσταλ Ερνάντες? Ναι, ποιος είναι? Είμαι ο γιατρός Βιγιαφουέρτε, που σας διέγνωσε την παράλυση. Γιατί μου τηλεφωνείτε? Για να μάθω για την υγεία σας. Πείτε μου, προσποιείστε ακόμα την παράλυτη? Ασφαλώς. Α, τότε πρέπει να μιλήσουμε. Σχετικά με τι? Σχετικά με μια νέα πληρωμή. Σας έδωσα όσα μου ζητήσατε, δεν θα σας δώσω άλλα. Αν δεν μου δώσετε ένα παρόμοιο ποσό με αυτό που μου δώσατε για να πω ότι είσαστε παράλυτοι, θα φανερώσω στον άντρα σας ότι μπορείτε να περπατήσετε. Λουτσία! Λουτσία, στάσου! Άσε με! Περίμενε. Έλα στο δωμάτιό μου να μιλήσουμε. Δεν πρόκειται να έρθω στο δωμάτιό σου. Αν έρθεις μαζί μου θα το απολαύσεις πολύ. Θα μάθεις τι είναι πραγματικός άντρας, μωρό μου. Άφησέ με! Άσε με! Σταμάτα! Θα έρθεις μαζί μου, θέλεις, δεν θέλεις. Άφησέ με, σε παρακαλώ! Άσε με! Αου!
μπορείτε να με εκβιάζετε. Αυτό είναι ανήθικο. Όμως ήταν επίσης ανήθικο το ότι πουλήθηκα σε εσάς. Ήταν επίσης ανήθικο που είπα ψέματα. Ότι είστε παράλληλοι όταν στην πραγματικότητα μπορείτε να περπατήσετε. Και ήταν επίσης ανήθικο που κοροϊδέψατε τον άντρα σας και την οικογένειά σας. Γι' αυτό δεν είμαστε οι κατάλληλοι για να μιλάμε για ηθική, κυρία Ερνάντες. Στο θέμα, γιατρέ, στο θέμα. Τι θέλετε? Σας το είπα. Το ίδιο ποσό με αυτό που μου δώσατε. Τώρα θα μου το δώσετε για να συνεχίσετε αυτό το ψέμα. Όχι, όχι! Ή με πληρώνετε ή μιλάω. Είναι πολύ απλό, κυρία μου. Εντάξει, εντάξει. Ας βρεθούμε το βράδυ για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Πολύ καλά. Πείτε μου πού. Ναι, ξέρω που είναι αυτό το μπαρ. Ναι, είναι ένα μέρος αρκετά απομονωμένο. Και σίγουρα εκεί μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς να υπάρχουν μάρτυρες. Θα σας περιμένω στις 7, κυρία μου. Αυτός ο καταραμένος ο γιατρός με κρατάει στο χέρι. Το σκουλίκι θέλει να με εκβιάσει. Τη Δευτέρα. Ο Λεονέλ επιτίθεται στη Λουτσία. Η Έλενα ακολουθεί τον Κλαούντιο και διαπιστώνει ότι ο άντρας που συνάντησε είναι ο αγαπημένος της Αλεχάνδρου. Τη Δευτέρα. Λουτσία, η ατίθαση καρδιά. Στις 5 το απόγευμα, στο Σταρ.